Παραμένουμε στο θέμα, πάμε να δούμε, όσο αυτό βεβαίως είναι προβλέψιμο, το τι μας ξημερώνει. Συνδεόμαστε απευθείας για να μας βοηθήσει σε αυτό με τον καθηγητή κοινωνικής και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Τούντα. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω, χτες ήταν η πρώτη μέρα, είπαμε εντάξει. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που έχουμε 800 κάτι κρούσματα. 858 σήμερα, 842 χτες, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε πολύ κοντά στο τετραψήφιο και θέλω να σας ρωτήσω εάν αυτό είναι επαρκές για να ανησυχήσουμε από τώρα. Ασφαλώς πρέπει να ανησυχούμε και πρέπει να ανησυχούμε γενικώς όσο δεν μπορούμε να θασέψουμε αυτό το δεύτερο κύμα. Θέλω όμως να σημειώσω ότι τα κρούσματα για μένα δεν αποτελούν ιδιαίτερα αξιόπιστο δείκτη, διότι εξαρτώνται πάρα πολύ από τον πληθυσμό στο οποίο διενεργούνται, από τον αριθμό των εξετάσεων, από την περιοχή που γίνονται αυτές οι εξετάσεις. Ναι. Εγώ παρακολουθώ περισσότερο δύο σκληρούς επιδημιολογικούς δείκτες, τους διασωληνωμένους και τους νεκρούς. Και η ανησυχία μου εδράτησε στο γεγονός ότι αφενός μεν σήμερα είδαμε μια σημαντική αύξηση των νεκρών, και από την άλλη μεριά βλέπω ότι η καμπύλη μείωσης των διασωληνωμένων, ο ρυθμός μείωσης και των διασωληνωμένων και των νεκρών, συνεχώς μειώνεται, κάτι το οποίο κατά τις δικές μου τουλάχιστον εκτιμήσεις, ναι, σημαίνει ότι μέσα στις λίγες επόμενες μέρες θα δούμε πια ανωδική τάση και στους διασωληνωμένους και στους νεκρούς, γεγονός που θα αποτυπώνει πρώτα απ' όλα το άνοιγμα των γιορτών. Στη συνέχεια όμως έχουμε τα θεοφάνια, έχουμε το λιανεμπόριο, έχουμε τα σχολεία. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο και αμφιφορικό Φεβρουάριο. Κατά συνέπεια υπάρχει περίπτωση να δούμε ξανά να ενεργοποιείται αυτό το σενάριο για μέτρα ακορντεόν, δηλαδή να ανοιγοκλίνει η οικονομία και άλλες δραστηριότητες κοινωνικές ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα της συγκυρίας. Αυτό είναι δεδομένο, ότι η επιδημιολογία καθορίζει τα μέτρα και τα χαλαρώνει ή τα αυστηροποιεί. Αυτό που θα ήθελα όμως εγώ να πω είναι ότι δεν είμαι τελείως σύμφωνος με τη λογική του ακορντεόν. Θα προτιμούσα ένα αυστηρό lockdown αμέσως μετά τις γιορτές, γύρω στις 20 μέρες, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να μαζέψουμε αυτό το δεύτερο κύμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, ώστε στη συνέχεια να δώσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και συνέχεια στο άνοιγμα στη οικονομία. Αυτό το πίσω γύρισμα και το ακορντεόν φοβάμαι ότι κάνει περισσότερο κακό στην οικονομία παρά καλό. Άρα, κύριε Τούντα, λέτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτή την αύξηση των κρουσμάτων χτες και προχτές, ας πούμε, σήμερα και χτες, είναι ουσιαστικά διπλάσια από προχθές. Χωρίς να έχει ακόμα ενσωματωθεί στην επιδημιολογική κατάσταση το άνοιγμα του λιανεμπορίου ή τα θεοφάνεια ή και το άνοιγμα των σχολείων. Είναι σίγουρο ότι στην αύξηση των κρουσμάτων έχει επιδράσει και όλες αυτές οι καταστάσεις που αναφέρατε. Όμως το μέγεθος της επίδρασης δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε από τον αριθμό των κρουσμάτων, γιατί όπως σας είπα, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Ναι. Αυτό που κυρίως πρέπει να παρακολουθούμε, παρόλο που αποτυπώνει την έκθεση επιδημίας πριν από 20-30 μέρες, είναι διασωληνωμένοι και οι νεκροί, που όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον, εκτιμώ ότι τις επόμενες λίγες μέρες θα δούμε μία αύξηση και αυτών των δεδομένων. Άρα, με λίγα λόγια, είμαστε σαφώς σε μία έξαρση του δεύτερου κύματος. Δεν μιλάω για τρίτο κύμα, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για τρίτο κύμα όταν ακόμα παλεύουμε με το δεύτερο κύμα. Αν σβήσει το δεύτερο κύμα, που ελπίζω αυτό να γίνει μέσα στην άνοιξη, προς το τέλος της άνοιξης, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να μιλάμε αν θα υπάρξει και πότε θα υπάρξει τρίτο κύμα. Τώρα λοιπόν δίνουμε τη μάχη με το δεύτερο κύμα, μια δύσκολη μάχη, γιατί δεν πρόκειται μόνο για μαραθώνιο, πρόκειται για μαραθώνιο μετεμποδίων. Έχουμε προβλήματα με τα εμβόλια, έχουμε προβλήματα με τις μεταλλάξεις, έχουμε πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς καθυστερούν την νικηφόρα έκβαση αυτής της μάχης. Το ότι εδώ και καμιά δεκαριά μέρες έχουμε και χειμώνα ουσιαστικό, τουλάχιστον από την κεντρική Ελλάδα και κάτω, έχει και αυτό συμβάλει στην επιδείνωση της εικόνας. Ασφαλώς και συμβάλλει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι οι χειμερινοί μήνες και όσο πέφτει η θερμοκρασία, αυτό λειτουργεί ενισχυτικά σε κάθε αερογενή επιδημία. Διότι οι άνθρωποι κλείνονται περισσότερο σε κλειστούς χώρους και όσο είμαστε σε κλειστούς χώρους, αυτό βοηθάει την άμεση μετάδοση της επιδημίας και του ιού. Άρα είναι ένας επιβαρυντικός παράγοντας που σίγουρα και αυτό θα συμβάλλει σε αυτό που είπα πριν, δηλαδή ότι θα έχουμε ένα δύσκολο Φεβρουάριο.
Κύριε Τουντά, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση λέει και τα μέλη της Επιτροπής ότι οι προτεραιότητες είναι δύο και ότι δεν μπαίνουν και αντιπαραθετικά, δεν είναι η μία σε βάρος της άλλης, είναι η λειτουργία των σχολείων αφενός, του λιανεμπορίου αφετέρου για να περιοριστεί όσο γίνεται η οικονομική ζημιά που έχει γίνει στην αγορά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, για να είμαστε σίγουροι όσο μπορεί να είμαστε, ότι αυτά τα δύο μπορούν με κάποιο τρόπο να παραμείνουν ανοιχτά. Βλέπετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις που θα έπρεπε να γίνουν από τώρα? Έχω σταχυολογήσει, ας πούμε, δηλώσεις συναδέλφων σας που λένε ότι ίσως το άνοιγμα του λιανεμπορίου ανεφόρων, μόνο με αυτό το δίωρο, να είναι πρόβλημα, ότι ίσως να έπρεπε να πάμε σε click away. Εσείς τι λέτε? Θεωρώ ότι αναπόφευκτα θα πρέπει τις επόμενες μέρες να σκεφτούμε κάποιον περιορισμό των μετακινήσεων. Σήμερα η κατάσταση δεν θυμίζει με κανέναν τρόπο οποιοδήποτε μορφής lockdown. Η Αθήνα είναι γεμάτη αυτοκίνητα, μετακινούνται συνεχώς κόσμος και κάθε επαφή που έχουμε με οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός οικίας εμπεριέχει ένα κίνδυνο μετάδοσης του ιού. Άρα θεωρώ ότι θα μπούμε σε μια αναπόφευκτη διαδικασία αυστηροποίησης των μέτρων. Σε ποιο βαθμό θα αυστηροποιηθούν θα εξαρτηθεί και από την έκταση που θα πάρει αυτή η αναζωπήρωση της επιδημίας το Φεβρουάριο. Όμως ένα από τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν είναι να μπουν κάποιοι φραγμοί σε αυτή τη διαδικασία των μετακινήσεων με κωδικούς. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή μπορεί ο καθένας μας να δηλώνει 10 φορές την ημέρα ότι θα πάει να γυμναστεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπορεί να πάει για ψώνια και να πηγαίνει για 10 ώρες την ημέρα για ψώνια. Άρα νομίζω ότι περιορισμοί στην κινητικότητα πρέπει να υπάρξουν, διότι η κινητικότητα είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί την επιδημία. Κύριε Τούντα, σας ευχαριστώ πολύ. Σημαντικές οι παρεμβάσεις σας όπως πάντα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.